Καλημέρα, λοιπόν, θέλετε να πάρουμε μια γεύση από το μέλλον. Ναι. Για παρακαλώ. Θέλετε βεβαίως να δούμε ένα φουτουριστικό υπερθέαμα παρόντος Βλάντιμιρ Πούτιν. Μιλάμε για το πρώτο διεθνές τουρνουά υψηλής τεχνολογίας στην πόλη Καζάν. Το εγγενίασε ο Ρώσος πρόεδρος. Εδώ λοιπόν θα δείτε πραγματικά τεχνολογία αιχμής, ολογράμματα. Μιλάμε για ένα. Η λέξη κλειδί είναι. Είδαμε και το Λευκορώσο εκεί. Ο Αλεξάνδρος Λουκασένκο εκεί. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη digital, δηλαδή ο συνδυασμός του φυσικού με το ψηφιακό. Ναι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μεταξύ τους είναι πάντως εκεί, δεν είναι κανένας άλλος Ευρωπαίος. Θα σου πω. Γύρω-γύρω είναι. Μιλάμε για 270 ομάδες που θα συμμετάσχουν σε αυτό το τουρνουά από 2.000 αθλητές από 100 χώρες. Παρόντες ήταν βέβαια ηγέτες μόνο από Λευκορωσία, Καζακστάν, Κυργιστάν, Τατζικιστάν, Ουσμπεκιστάν, αλλά θα συμμετάσχει και η Κίνα και η Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, λοιπόν, ρομπότ, αθλητές, αλλά όπως βλέπετε σε απόλυτο συντονισμό, με χορευτικές κινήσεις που εντυπωσιάζουν. Πολύ εντυπωσιακό, πραγματικά βγαλμένο από το μέλλον. Και ουσιαστικά ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανέφερε ότι αυτό είναι το δώρο μας στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα. Εγγενιάζεται για πρώτη φορά, με φαντασμαγορικό τρόπο πραγματοποιήθηκε. Για τον πόλεμο, εγώ θα σταματήσει να μας κάνει ένα δώρο, μα θέλει για αυτά τα υπόλοιπα. Για τον πόλεμο δεν έκανε καμία αναφορά. Τα παγκόσμια κοινότητα τα έχει κάνει αυτά η παγκόσμια κοινότητα. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Περιμένει τον Πούτιν. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν γνωρίζει πολύ καλά πώς να εντυπωσιάζει. Λοιπόν, και αυτές οι εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου. Αυτό από το Καζάν.